Καλησπέρα σε όλους τους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο όπου θα μιλήσουμε για όλες τις καινούργιες πληροφορίες που έχουμε για τη σεζόν 4. Έχουμε πάρα πολλά καινούργια leaks, έναν καινούργιο teaser το οποίο μας αποκαλύπτει, θα έλεγα, την ιστορία της σεζόν 4 και το τι πρόκειται να γίνει, ίσως να έρχεται ξανά το τέλος του Fortnite. Και τέλος θα εξετάσουμε, εννοείται, και το τι άλλαξε in-game, που είναι το καινούργιο Rift και τα comic books. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστιο hype για την επόμενη season, γίνεται χαμός, άρα οπωσδήποτε μην πάτε πουθενά. Όμως πριν πάμε να τα εξετάσουμε όλα αυτά, μάγκες μου, μην ξεχάσετε να κάνετε και μια εγγραφούλα αν είστε καινούργοι, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ενημερώνεστε για το πότε ανεβάζουμε βίντεο με news για τη season 4 και εννοείται να μην χάνετε τα streams. Μαζί με αυτό, αν είστε hype για season 4, ρίξτε και ένα like στο βίντεο, να πάμε έτσι 12.000 likes να το βάλουμε στις τάσεις. Και τέλος, υπενθυμίζω κιόλας ότι έχουμε έναν giveaway για 3 Battle Pass στη Season 4. Έτσι, ως ευχαριστώ για όσους έχουν τον κωδικό μου, το MT1993 κάτω από 96 στο shop, λίγοι 27 του Αυγούστου που αλλάζει η Season. Αφήστε μου και το Epic Name και Insta Name σας κάτω στα comments και είστε πανέτοιμοι. Καλή τύχη σε όλους που θα συμμετέχουν. Λοιπόν, τώρα που τελειώσαμε την εισαγωγή μας, πάμε να ξεκινήσουμε με τα leaks που έχουμε για τη Season 4 και σε λίγο θα μελετήσουμε και το καινούριο teaser και τις αλλαγές. Εδώ ο HypeX λέει ότι έχει βρει πάρα πολλά καινούρια πράγματα που έχουν να κάνουν με τη Season 4 και το πρώτο είναι ότι θα έχουμε ένα Marvel Thor POI, δηλαδή μια καινούρια περιοχή. Και πάρα πολλοί λένε ότι αυτή η περιοχή θα είναι το Avengers Tower και θα έρθει στο κέντρο εκεί που ήταν το Authority. Από πίσω στο βιντεάκι βλέπετε gameplay από το Creative που δημιούργησαν κάποιοι του Avengers Tower και ίσως να δούμε κάτι τέτοιο σε λίγες μέρες που θα αλλάξει η season. Δεν είναι απίθανο, αφού είναι στα files ότι θα υπάρχει μια καινούργια περιοχή, να δούμε αυτόν τον πύργο των Avengers. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντως, ελπίζω όμως να αλλάξουν και άλλες περιοχές στο χάρτη, να μην είναι μόνο έναν καινούριο agency σε εισαγωγικά και να μην αλλάξει τίποτε άλλο. Μετά μας ξαναλέει ότι θα έχουμε και ένα skin του Wolverine, αυτά τα είδαμε και χθες, το πιο πιθανό θα είναι ή το μυστικό skin ή Battle Pass skin. Και σας βάζω εδώ κάποια concepts για να δείτε πώς περίπου θα είναι αυτό το outfit. Επίσης λέει ότι μαζί με το Wolverine θα έχουμε και έναν πύλι που θα είναι έτσι σαν troll Wolverine και εδώ υπάρχει ένα concept να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το skin, μακάρι να το κάνει έτσι Epic Games, θα έχει πολύ γέλιο πάντως. Και τέλος λέει comic book pages will be found and collected in the map, δηλαδή θα έχουμε σελίδες των comics μέσα στο χάρτη και θα πρέπει να τις μαζεύουμε λογικά για να αποκαλύψουν έναν κομμάτι της ιστορίας. Ξέρουμε ότι τα comics παίζουν ρόλο στην ιστορία, να αποκαλύπτουν και κομμάτια της ιστορίας, όπως θα δείτε σε λίγο με τις καινούργιες σελίδες που εμφανίστηκαν στο lobby, αλλά αυτόν θα το μελετήσουμε σε λίγο. Μαζί με αυτά τα leaks, ο HypeX λέει κιόλας ότι ο Groot θα είναι ένα skin στον Battle Pass. Έναν πολύ καλό skin και πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας από τον Guardians of the Galaxy, fan favorite κιόλας, άρα θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω στον game. Μετά επίσης προσθέτει ότι ο Tabor Hill λέει ότι η season εννοείται θα είναι Marvel themed, αυτό το ξέρουμε, και οι χαρακτήρες θα είναι όλοι από τα comics, δηλαδή μην περιμένετε να δούμε σούπερ ήρωες από τις ταινίες, αυτό δεν θα γίνει. Όλοι οι χαρακτήρες και τα skins θα είναι πως είναι τώρα στα comics. Και επίσης λέει ότι η Storm από τους X-Men θα είναι και αυτή μέσα στον Battle Pass ή skin στο shop. Σας βάζω εδώ και κάποιες φωτογραφίες της Storm πως είναι τώρα στα comics και όπως μπορείτε να δείτε σιγά σιγά αρχίζει να αποκαλύπτεται και τον Battle Pass αλλά και τα skins που θα δούμε κατά τη διάρκεια της season στο item shop. Τώρα που καλύψαμε όλα τα leaks ό,τι αφορά skins, τον Battle Pass και νέες περιοχές, πάμε να δούμε έτσι τα σημαντικά πράγματα. Έχουμε καταρχάς τον Donald Mustard να αλλάζει ξανά το Twitter page του και εδώ μας δίνει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία για την ιστορία. Καταρχάς μπορείτε να δείτε ότι άλλαξε την τοποθεσία του και την έκανε close to zero. Και αυτό να το θυμάστε σε λίγο, γιατί έχει να κάνει με το τι γίνεται με το καινούριο μας teaser. Σημαίνει ότι δηλαδή είναι κοντά στο zero point, στη μαύρη τρύπα, σε αυτήν την ενέργεια που αποκαλούμε Nexus. Επίσης, όπως μπορείτε να δείτε, από πάνω λέει End of the Day και έχει τον Iron Man από τους Avengers και τον Doctor Doom που είναι ένας από τους πιο μεγάλους κακούς της Marvel και ο μεγαλύτερος εχθρός των Fantastic Four. Ίσως αυτοί οι δύο να είναι skins ή του Battle Pass ή στο item shop όπως ήταν η Storm, ο Groot και όλα τα υπόλοιπα που είδαμε πριν λίγο,
Αλλά το σημαντικό εδώ είναι ότι λέει κιόλας end of the day και θα καταλάβετε γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτόν μόλις αναλύσουμε το teaser της season 4 που βγήκε σήμερα. Επίσης, αν θυμάστε καλά, ο Donald Mustard πριν λίγες μέρες είχε πει ότι πολλοί χαρακτήρες προσεγγίζουν το Zero Point και όλα αυτά συνδέονται με την ιστορία του Fortnite γιατί μας το λέει κιόλας ο ίδιος. It's all connected, pay attention, the story is about to kick into overdrive. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε τόσο καιρό συνδέονται, προσοχή, η ιστορία θα τρελαθεί σε λίγο. Κυριολεκτικά αυτό λέει. Άρα να περιμένουμε μια τρελή season 4. Και τώρα που τα είπαμε όλα αυτά και έχετε ένα background, θα έλεγα πάμε να εξετάσουμε το σημερινό teaser. Για όσους δεν ήταν το χθεσινό βίντεο, το teaser που μας έδωσαν οι Epic το πρώτον θα έλεγα ήταν ο Thor που γράφει Fortnite και Marvel που μας επιβεβαίωνε τη season 4 ότι είναι Marvel themed. Όμως το σημερινό teaser είναι πάρα πολύ πιο ενδιαφέρον γιατί αποκαλύπτει πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία του Fortnite και καταρχάς μπορείτε να το δείτε ή στα news ή στο Twitter και λέει «The Herald has found the island», δηλαδή ότι ο Thor βρήκε το νησί, το Fortnite, δηλαδή το map μας και ότι ο πρόλογος για τον πόλεμο που θα ακολουθήσει έχει ξεκινήσει και εδώ αναφέρεται στα comics που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στον Battle Pass tab. Πάμε να τα διαβάσουμε μαζί, να σας κάνω μια μετάφραση γιατί αποκαλύπτει θα έλεγα την ιστορία της season 4 αυτών το comic, το τι πρόκειται να γίνει σε λίγες μέρες. Η πρώτη εικόνα που έχει τον Bifrost είναι το Asgard και μας λέει ότι βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή και ότι έγινε κάτι πριν 2 εβδομάδες. Μετά ο Ότιν που είναι ο πατέρας του Θόρ και ο βασιλιάς των θεών στην νορβηγική μυθολογία λέει ότι πέρασαν μόλις 2 εβδομάδες από τότε που ο Θόρ έγινε ο βασιλιάς του Άσγαρτ στη θέση του Ότιν. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων λέει ο Γκαλάκτους που είναι αυτός ο τεράστιος κακός της Marvel έπεσε μέσα στο Άσγαρτ ηττημένος και αδύναμος και προειδοποίησε τον Θόρ ότι έρχεται ο μαύρος χειμώνας, ο οποίος θα καταστρέψει τα πάντα. Επίσης μετά τον ενημέρωσε ότι υπάρχουν 5 ειδικοί πλανήτες που αν τους καταβροχθήσει θα πάρει αρκετή δύναμη για να μπορεί να σταματήσει τον μαύρο χειμώνα και να σώσει εννοείται τα πάντα, όλους τους πλανήτες. Και έτσι ο Θόρ δέχτηκε να γίνει ο καινούριος του βοηθός, ο Herald of Thunder. Εδώ θα κάνουμε μια μπαύση, θα σας εξηγήσω 2-3 πράγματα για τη Marvel έτσι ώστε να μπορείτε να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται και μετά θα προχωρήσουμε στη δεύτερη σελίδα που έχει βγει στα comics. Καταρχάς ο Γκαλάκτους είναι ένας τεράστιος κακός ο οποίος καταβροχθίζει πλανήτες για δύναμη και συνήθως οι Avengers προσπαθούν να τον σταματήσουν, οι Fantastic Four και όλοι οι ήρωες της Marvel. Από ό,τι φαίνεται σε αυτόν το comic, ο Thor δέχτηκε να βοηθήσει τον Γκαλάκτους έτσι ώστε να σταματήσουν μαζί τον Black Winter που είναι αυτός ο χειμώνας που θα καταστρέψει τα πάντα και έγινε ο Herald of Thunder που σημαίνει ότι είναι πλέον ο βοηθός του γιατί ο Herald του Γκαλάκτους ήταν παλιά ο Silver Surf και η δουλειά του ήταν να βρίσκει πλανήτες για τον Γκαλάκτους που έχουν δύναμη για να μπορεί να τους καταβροχθίζει και να γίνεται και αυτός πιο ισχυρός. Από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα comics και στην ιστορία του Fortnite αυτόν τον ρόλο τον έχει ο Thor πλέον. Τώρα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη σελίδα που λέει ότι μαζί με τον Thor ο Γκαλάκτους κατάφεραν να βρουν τους 5 πλανήτες. Όταν ο Thor τους εκένωσε αυτούς και ήταν σίγουρος ότι οι πολίτες είναι ασφαλείς, μπορούσε ο Γκαλάκτους να τους καταβροχθήσει και να πάρει τις δυνάμεις. Όμως κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εμφανίστηκε ένα rift μπροστά τους που είναι το rift που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Fortnite και το rift του Zero Point από ό,τι φαίνεται και είπε ο Thor ότι έχει απίστευτη δύναμη αυτός ο πλανήτης αυτόν το rift και ότι δεν μπορούν να αντισταθούν στο κάλεσμά του. Και το ίδιο έγινε και για τον Γκαλάκτους που συνήθως είναι έτσι διψασμένος για δύναμη και δεν τον ενδιαφέρει τίποτε η ασφάλεια των πολιτών ή τι θα καταστρέψει στο πέρασμά του για να την αποκτήσει. Πάει τώρα προς τον πλανήτη, προς το Fortnite. Όμως ο Thor δεν το δέχεται αυτόν και έρχεται να μας προειδοποιήσει μέσω του Rift έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για την άφιξη του Γκαλάκτους να μπορούμε να τον πολεμήσουμε εμείς εδώ στο Fortnite και αυτή θα είναι και η ιστορία από ό,τι φαίνεται της season 4. Θα έρθουν όλοι οι σούπερ ήρωες της Marvel και ο Thor
στο χάρτη μέσω του Bifrost για να μας βοηθήσουν να πολεμήσουμε τον Galactus, ο οποίος προσπαθεί να καταστρέψει το Fortnite. Και γι' αυτό, μάγκες μου, η ιστορία της Season 4 από ό,τι φαίνεται θα είναι insane. Ίσως να έρθει και το τέλος του Fortnite, γιατί αν ο Galactus καταφέρει να καταστρέψει το Fortnite, θα είναι ένα γεγονός όπως ήταν η μαύρη τρύπα. Ίσως μεταφερθούμε σε άλλη διάσταση, να αλλάξει εντελώς ο χάρτης. Γενικά, από ό,τι φαίνεται, αυτή η Season θα είναι τρελή κρίνοντας από όλα αυτά που βλέπουμε τώρα. Και όπως τα βλέπω εγώ, το comic, επειδή λέει κιόλας to be continued, θα συνεχίζεται κάθε μέρα μέχρι να αλλάξει η season στις 27 του Αυγούστου. Άρα ετοιμαστείτε και για αλλαγές στα comics που θα μας δίνουν και άλλες πληροφορίες για την ιστορία, αλλά και αλλαγές στο χάρτη που να ενώνονται με αυτό το comic, έτσι ώστε θα έχουμε και γεγονότα στο lobby, αλλά και γεγονότα στο χάρτη που να οδηγούν σιγά σιγά στη season 4. Όπως θα βλέπω εγώ, ή θα έχουμε ένα live event στην αρχή της season, ή θα είναι το trailer της season αυτή η μάχη με τον Galactus, η οποία θα αλλάξει για πάντα εννοείται το χάρτην. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη δύναμη του Zero Point, γιατί αυτή η δύναμη που βρήκε ο Galactus είναι η μαύρη τρύπα, είναι το Zero Point, αυτόν τον προσελκύει στον πλανήτη του Fortnite. Άρα μπορείτε να δείτε το μήνυμα του Donald Mustard που είπε ότι όλα συνδέονται, έχει να κάνει με τη μαύρη τρύπα και το Zero Point. Πραγματικά, μάγκες μου, μέχρι χθες, δεν σας λέω ψέματα, δεν είχα καθόλου hype για τη season. Ίσα ίσα θα τη στρίμαρα απλώς γιατί πρέπει, αλλά τώρα πραγματικά το hype έχει πάει στο Θεό. Είμαι full ενθουσιασμένος να δω τι ακριβώς θα παιχτεί με τον Galactus, με τον Thor, με όλους τους super heroes της Marvel. Θέλω να δω τον Battle Pass. Γενικά η Epic ξέρει τι κάνει αυτή τη season. Θέλει όλον το fanbase να επιστρέψει οπωσδήποτε πίσω. Δεν δέχεται κανείς να μην παίζει Fortnite στις 27 του Αυγούστου. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Θα έχουμε τα streams, όλα σχετικά, καθημερινά βίντεο, μάγκες με όλα τα teasers. Άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι. Κάντε και ένα subscribe εδώ στο κανάλι αν είστε καινούργοι. Ένα like στο βίντεο αν είστε hyped για τη season 4 και όλα τα σχετικά. Και εννοείται μην ξεχνάτε το giveaway μας. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν τον Battle Pass στη Season 3. Όσοι στηρίζετε με τον κωδικό MT1993-96 είστε μάγκες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφήστε μου και ένα comment, epic name, insta name και είστε πανέτοιμοι για τον giveaway. Αυτά από μένα για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Είστε πλήρης ενημερωμένοι ό,τι αφορά η Season 4 και την ιστορία της. Άρα εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στο stream μας, συνεχίζουμε να εξετάζουμε τι γίνεται με το Fortnite και περιμένουμε το επόμενο teaser ώρα 5. Κάπου εδώ σας αφήνω, καληνύχτα σε όλους, να είστε πάντα καλά και κάτω στα comments η άποψή σας για όλα αυτά που γίνονται.